Πιστεύουμε ότι όταν μιλάς τη γλώσσα της αλήθειας και της συνέπειας λόγων και έργων, όπως κάνει πάντα το ΚΚΕ, και προεκλογικά και μετεκλογικά και σε όλες τις συνθήκες, δεν γίνεται να μην τα πας καλά. Αυτή είναι η εκτίμησή μας και για την παρουσία του Γενικού Γραμματέα στο debate. Πέρα από αυτά, θεωρούμε ότι δυστυχώς μόνο το ΚΚΕ και στο συγκεκριμένο debate μίλησε για τα μεγάλα, τα προγραμματικά, τα σημαντικά ζητήματα, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 350 νέα προαπαιτούμενα, όπως είναι το Σύμφωνο Σταθερότητας με τα ματωμένα πλεονάσματα, όπως είναι οι δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ. Και όλα τα άλλα κόμματα, δυστυχώς για ακόμα μια φορά, δεν συζήτησαν για αυτά τα μεγάλα. Αν θέλετε, μία αναφορά μόνο του κύριου Τσίπρα, ο οποίος παραδέχθηκε ότι σαν κυβέρνηση, αν βγει, θα συμφωνήσει και θα αποδεχτεί όλες τις συμφωνίες, όλες τις νατοϊκές δεσμεύσεις που έχει υπογράψει και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό που απέδειξε είναι αυτό που ο κόσμος έχει τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι, ότι υπάρχει προγραμματική σύγκληση στα μεγάλα και ουσιαστικά ζητήματα, έτσι ώστε την επόμενη μέρα τα τρία συστημικά κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, να τα βρουν αν χρειαστεί το σύστημα και ακόμα και να συμφωνήσουν, να συγκυβερνήσουν στα ουσιαστικά ζητήματα. Τώρα, όσον αφορά τη διαδικασία του debate, το κόμμα μας είχε προτείνει να γίνει ένας πιο ουσιαστικός διάλογος, μια πιο ελεύθερη συζήτηση. Αυτό απορρίφθηκε από όλα τα άλλα κόμματα στη διακομματική επιτροπή. Έγινε το συγκεκριμένο debate. Εντάξει, εμείς ούτως ή άλλως κάνουμε κάθε μέρα debate μέσα στον ελληνικό λαό, μέσα στην νεολαία και πιστεύουμε ότι εκεί ακούει και κρίνει πολύ καλύτερα. Κύριε Κοτσάντη. Για την υπόθεση των υποκλοπών, αυτό που ζούμε είναι ένα serial ο υποκλέψας του υποκλέψαντος. Γιατί συζητάμε τόση ώρα. Κόβει εισιτήρια, έχει τηλεθέαση. Μάλλον έχει για να συζητάμε τόση ώρα. Αλλά αυτό που μένει στο απειρόβλητο είναι ένα σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο που έχουν συνυπογράψει όλες οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπηρετεί το δόγμα του «δις εξαιρείται των παρακολουθήσεων» και έχει επιτρέψει την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα να παρακολουθούνται πάνω από 100.000 Έλληνες πολίτες από διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς μέσα και έξω από τη χώρα. Το ΚΚΕ λοιπόν λέει ότι πρέπει να καταργηθεί αυτό το θεσμικό πλαίσιο, ότι πρέπει αυτό να μπει στην ημερήσια διάταξη και σε συζήτηση και αν θέλετε επιτέλους να χυθεί και λίγο άπλετο φως, έστω λίγο, στην υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας στον Περισσό, γιατί από το 2016 μέχρι και το 2022, αποδεδειγμένα, ένα ολόκληρο κόμμα, ο Γενικός του Γραμματέας, τα στελέχη του, οι βουλευτές του, παρακολουθούνταν και γι' αυτό υπάρχει απόλυτο σκοτάδι. Αυτά νομίζουμε για το θέμα των υποκλοπών. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει μια συζήτηση από προσανατολιστική, μια συγκάλυψη για άλλη μια φορά και αυτού του ζητήματος. Εμείς εδώ είμαστε για να αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Κύριε Κοτσαντή, η οικονομία στο επίκεντρο της προεκλογικής ατζέντας. Εμείς δεν θα μπούμε σε ένα παιχνίδι αριθμών. Θα πούμε ότι μπορεί οι αριθμοί να ευημερούν, όμως ο ελληνικός λαός στενάζει. Και αυτό το βλέπεις κάθε μέρα στο σούπερ μάρκετ, στις λαϊκές. Το βλέπεις κάθε μέρα στους νέους ανθρώπους που προσπαθούν να στήσουν τη ζωή τους και δεν μπορούν. Δεν μπορούν ούτε καν στέγη να βρουν φθηνή και ποιοτική για να μπορέσουν να φτιάξουν οικογένεια. Και αν θέλετε, ναι, οι αριθμοί, οι επενδύσεις, η ανάπτυξη πάει καλά. Το θέμα είναι από αυτό τι έχει ωφεληθεί ο ελληνικός λαός και οι Έλληνες εργαζόμενοι. Γιατί όταν το 2022 με ανάπτυξη 6,5% βλέπουμε το μέσο πραγματικό μισθό να πέφτει κατά 7,4%, όπως και τα προηγούμενα χρόνια με προηγούμενες κυβερνήσεις, που μπορεί να είχαμε μια ανάπτυξη της οικονομίας, πάλι βλέπαμε τους μισθούς και τα δικαιώματα να τσακίζονται. Εμείς ρωτάμε, αυτή τη χρονιά που έχουμε επιβράδυνση της ανάπτυξης, με μια νέα οικονομική κρίση που είναι πρώτων πυλών, τι έχει να περιμένει ο ελληνικός λαός? Αυτό που έχει να περιμένει είναι ένα κοινό πρόγραμμα όλων των άλλων κομμάτων, που μπορεί στους τίτλους και στις επιγραφές να παρουσιάζεται σαν θετικό για τις ανάγκες του κόσμου, αλλά ο διάολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, στα ψηλά γράμματα, στις δεσμεύσεις δηλαδή όλων των κομμάτων που βλέπετε που προαλήφονται. Είναι κοινό, συγγνώμη, πού το βλέπετε? Θα σας πω αυτό που προσπαθώ ακριβώς να πω, ότι άμα δούμε τα ψηλά γράμματα αυτού του προγράμματος, βλέπουμε κοινές δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ένα ταμείο ανάκαμψης, το οποίο θα φέρει άλλα 350 προαπαιτούμενα από την ιδιωτικοποίηση του νερού μέχρι την περαιτέρω απελευθέρωση των σιδηροδρόμων.
Εσείς δεν είστε υπέρ του Ταμείου Ανάκαμψης και των προαπαιτούμενων. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι, ένα τσουβάλι με λεφτά. Λέτε έχει όρους και προϋποθέσεις, έχει και κατευθύνσεις. Αλλά λέτε για ιδιωτικοποίηση. Εμείς έχουμε σηκώσει το θέμα των ιδιωτικοποίησεων, δεν πάει άλλο. Προφανώς, αφού εσείς κάνατε. Αυτό ακριβώς λέμε. Στο υπερταμείο βάλατε την ΕΙΔΑΠ. Στο υπερταμείο βάλατε την ΕΙΔΑΠ. Στη ΔΕΗ το 17% ετοιμάσατε να ξεπουληθεί. Άρα αυτή ήταν η πολιτική σας για τις ιδιωτικοποίησεις. Αυτή θα είναι και αύριο. Λέμε επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ. Ναι, εντάξει, ξέρουμε. Λέμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Καλά, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας τις καταργήσατε, κυρία Πέρκα. Και εσείς και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Δεν είμαστε λωτοφάγοι. Τώρα ποιες είσαι αποστάσεις. Εσείς έχετε απόσταση στην πραγματικότητα. Αυτό συζητάμε εδώ πέρα. Ένα. Δεύτερο ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα, λοιπόν, πέρα λέω από τις δεσμεύσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης, είναι οι δεσμεύσεις σε ένα σύμφωνο σταθερότητας, το οποίο προϋποθέτει νέα ματωμένα πλεονάσματα, τα οποία θα κληθεί να πληρώσει ο ελληνικός λαός με νέους φόρους, με περικοπές σε προνοιακά επιδόματα, με νέα καθήλωση των μισθών, των συντάξεων κ.ο.κ. Τρίτο ζήτημα, πογκρόμ πληστηριασμών. Κανένας δεν τους αρνείται. Για να μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να ανακοινώνουν το 2022 κέρδη προφόρων 4,6 δισεκατομμύρια. Οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο ανακοίνωσαν κέρδη ρεκόρ 10 δισεκατομμυρίων. 12. Και εμείς ρωτάμε. Ναι. 12. Και εμείς ρωτάμε, από αυτά τα χρήματα, τι ακριβώς παίρνει πίσω στη τσέπη του ο ελληνικός λαός? Τίποτα. Παίρνει μισθούς πείνας, όπως και οι νέοι εργαζόμενοι στον τουρισμό, στη βαριά βιομηχανία της χώρας, που δουλεύουν σε άθλιες συνθήκες εργασίας και πολλοί από αυτούς αναγκάζονται ακόμα και να παρατήσουν τη δουλειά που βρήκανε. Πάντως εκεί έγινε υποχρεωτική συλλογική σύμβαση. Η μοναδική που έγινε υποχρεωτική και μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας και μέσα στη συλλογική σύμβαση εργασίας προβλέπεται ακόμα και να υπάρχει και 7ήμερη εργασία και όλοι γνωρίζουμε τους όρους δουλειάς στη βαριά βιομηχανία του τουρισμού, δηλαδή ότι δουλεύουν νέοι άνθρωποι 12 ώρες την ημέρα, 7 μέρες την εβδομάδα για μισθούς πείνας, πολλοί ζουν σε κοντέινερ και υπόγεια για να βλέπουμε αυτό το τουριστικό θαύμα. Παρόλα αυτά, αυτό που εμείς λέμε είναι ότι η νέα γενιά τους έχει πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό μπορεί και στην κάλπη των βουλευτικών εκλογών να τιμωρήσει τα κόμματα που μας έφεραν ως εδώ, όπως έκανε, αν θέλετε, και στην κάλπη των φοιτητικών εκλογών προχθές, που ανέδειξε πρώτη δύναμη την παζουδαστική κοινή συνεργασία, την παράταξη του ΚΚΕ, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και καταδίκης της κυβερνητικής πολιτικής. Ωραία. Τώρα, για το ότι λέει άλλα η Νέα Δημοκρατία, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι είναι άσχημο να χάνεις. Αλλά είναι γελίο να μην το παραδέχεσαι. Όταν λοιπόν όλες οι παρατάξεις πλην της ΔΑΠ παραδέχονται την νίκη της παζουδαστικής, όταν σε όλα τα πανεπιστήμια της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων η παζουδαστική βγαίνει πρώτη δύναμη, είναι κατανοητό το μήνυμα που στείλαν οι φοιτητές. Ήταν εκοφαντικό, ήταν αποστομωτικό. Το ίδιο μήνυμα πρέπει να στείλουν οι νέοι και οι νέες, ο εργαζόμενος λαός και στις 21 του Μάη. Η αλήθεια είναι πήρατε 25% έναντι 2% που πήρε η φοιτητική. Πήραμε 35% και εσείς 25%. 43%. Κύριε Πιτσομάκη, δεν το νομίζω κανένας αυτό. Μάλλον είστε ο μόνος που το νομίζει, ούτε καν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί ξέρετε, να κάνω και αυτό το σχόλιο το ιστορικό. Πάντα η ΔΑΠ την επόμενη μέρα των φοιτητικών εκλογών πήγαινε στον Πρωθυπουργό, παρουσίαζε την πρωτιά της και έπαιρνε συγχαρητήρια. Τώρα έχουμε δει πλήρη αφωνία και από τον κύριο Μητσοτάκη και από άλλους. Οι μόνοι που πανηγυρίζουν είναι οι φοιτητές που έδωσαν γερό χαστούκι στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση με το 2% του ΣΥΡΙΖΑ στα πανεπιστήμια. Το ΚΚΕ αναλαμβάνει πάντα τις ευθύνες του. Όπως λοιπόν ανέλαβε την ευθύνη του και πολέμησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή την τετραετία. Την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νόμων του Μητσοτάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ το 50% των νόμων του. Ανάποδα. Την ίδια ώρα. Νομίζω έτσι. 50% ήταν. 50% ο ΣΥΡΙΖΑ, 70% το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα το μισό νόμο Χατζηδάκη, ναι. Τα ναυπηγεία Ελευσίνας, εξοπλιστικά προγράμματα, δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ και μια σειρά ακόμα εκατοντάδες μέτρα. Όπως λοιπόν το ΚΚΕ πολέμησε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γιατί ήταν αντιλαϊκή. Έτσι θα πολεμήσει και την επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση, όποια σύνθεση και να έχει. Και αυτό είναι ένας ακόμα λόγος για να ψηφίσει ο λαός το ΚΚΕ, γιατί έχει συνέπεια λόγων και έργων. Δεν λέει άλλα σήμερα, άλλα στις 21 και άλλα στις 22 του Μάη. Και γι' αυτό, με αυτή την εμπιστοσύνη στη δύναμη του λαού, στη δύναμη του λαού να αλλάξει τα πράγματα και να πάει την κατάσταση διαφορετικά, ισχυρό ΚΚΕ την επόμενη μέρα για να έχουμε μια κυβέρνηση φοβισμένων, αδύναμων κομμάτων που δεν θα μπορούν να τυρανάνε περισσότερο το λαό και την νεολαία. Αυτό νομίζουμε ότι πρέπει να είναι το μήνυμα των εκλογών
και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε στο ακέραιο. Εμείς η διακυβέρνηση. Ναι, αλλά σας καταλογίζουν οι αντιπολίτευση ότι αυτό το λόγων και έργων, το έργο πουντο, αφού δεν συμμετέχει πουθενά. Καθημερινά, νομίζω, δίνουμε διαπιστευτήρια μέσα στους αγώνες, μέσα στο λαό, μέσα στους φοιτητές και την νεολαία, εκεί δηλαδή που χτυπάει η καρδιά όλων των αγωνιζόμενων ανθρώπων, εκεί που κερδίζονται και κατακτήσεις, γιατί ό,τι κέρδισε ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια, τα κέρδισε με τους αγώνες του. Δεν τα κέρδισε περιμένοντας σωτήρες, ούτε μεσίες. Ούτε τον κύριο Τσίπρα, ούτε τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε κανέναν άλλο. Ίσα-ίσα οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις βάζουν περισσότερα εμπόδια στο λαό και αυτό έγινε και με το ΣΥΡΙΖΑ, με το τρίτο και χειρότερο μνημόνιο και με την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Για να μην πάμε λοιπόν από το κακό στο χειρότερο, γιατί τέτοιες είναι οι κυβερνήσεις που έρχονται, η μία χειρότερη από την προηγούμενη, γι' αυτό λοιπόν ισχυρό κουκουέ για να τους βάζει δύσκολα μέσα και έξω από τη Βουλή.